κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας συγχαρώ γιατί και για την υπομονή που δείχνετε αλλά και για τη δύναμη της ψυχική που έχετε να μπει έτσι δημόσια σε μια συνεδρίαση παρουσία πολλών πολιτών όπου θα ακούσετε τις τοποθετήσεις τους και τους προβληματισμούς των πολιτών της Καστοριάς αλλά και από περιοχές της Μακεδονίας. Θα είμαι σύντομος και ουσιαστικός. Θέλω να αναφέρω ότι η σημερινή περιφερειακή αρχή κάνει ένα λάθος διαφορετικά εδώ και 3,5 χρόνια, απαξιώνει την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και το λέω ευθέως κύριε Καρπίδη στο πρόσωπό σας ότι η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια. Και ως συνέχεια οφείλετε κάποια πράγματα και να τα αναγνωρίζετε αλλά και να τα λέτε. Παρουσιάζεται σήμερα ένα PowerPoint όπου δεν ξέρω αν σκοπίμως απουσίαζε το χρησιμότερο σημείο της όλης της παρουσίας σας, βάσει της οποίας φτάσαμε στο σημερινό σημείο χρονικό διάστημα όπου ο Υπουργός εξαγγέλνει την παροχή του φυσικού αερίου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αρχές του 2014 όπου ανατέθηκε η οικονομικοτεχνική μελέτη στο ΕΚΕΤΑ και στην ΑΚΟ και βάσει αυτής της οικονομικοτεχνικής μελέτης βρισκόμαστε στο σημερινό σημείο όπου το όλο εγχείρημα φαίνεται ότι είναι βιώσιμο. Και μάλιστα. Θα σας στεναχωρέσω, αλλά αυτή η μελέτη είναι εδώ, κύριο Σαμανατίδη, ούτε καν ελήφθη υπόψη τη ΔΕΔΑ, ούτε καν την κοίταξε. Δεν σε διέκοψα. Μέτραν αυτά, κύριε. Δεν σε διέκοψα. Κύριε Αντιπεριφερειακό. Δεν σε διέκοψα. Εδώ είναι κύριο Σαμανατίδη. Συνεχίστε, κύριε. Και η ΔΕΔΑ. Δεν σε διέκοψα, κύριε Καρπί. Θα μπορούσα και εγώ να σε διέκοψα. Θα μπορούσατε να την αναφέρετε. Έχετε το λόγο, συνεχίστε, κύριε Σαμανατίδη. Και δεν θέλω να πω σε μια διαδικασία την παράτηση. Νοέμβριο του 2013 η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ξέρω με τι ρίσκα τελικά συμφώνησε ο ΤΑΠ να περάσει από τη Δυτική Μακεδονία. Η τότε, το τότε κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Αντωνίου, δεν το ψήφισε αυτό το εγχείρημα. Και έρχεται σήμερα να πενευτεί ότι τελικά κατάφερε να υπάρχει αυτή η παροχή φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Ποριάς. Και ρωτάω εγώ, εάν τελικά ο απόστε προς τη Δυτική Μακεδονία σήμερα στην εδρία θα υφίστατο, θα υπήρχε αυτή η συζήτηση, θα μπορούσε η Καστοριά να πάρει φυσικό αέριο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πέστε και μια καλή κουβέντα για τους προηγούμενους. Η παροχή φυσικού αερίου ανά 30 χιλιόμετρα των παρεμπιδοστασίων, γιατί και εμείς ως προηγούμενη περιφερειακή αρχή ασχοληθήκαμε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και μετά από 10 χρόνια. Σε έρθει ένας τεχνικός να μας πει. Η οικονομικοτεχνική μελέτη, λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, η οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ και ο κύριος Κυπαπτώνης είπε κάτι διαφορετικό. Ότι βάσει αυτής της οικονομικοτεχνικής μελέτης παρουσιάστηκε τουλάχιστον για την περιοχή της Καστοριάς βιώσιμο το εγχείρημα. Δεν ξέρω τι γίνεται μετά, πρέπει να απομιλώ σαν εκπρόσωπος της Καστοριάς. Δεν παρουσιάστηκε ποτέ σε δημόσια συνεδρίαση και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να απαντηθεί η ερώτηση και τώρα και ας με διακόψετε. Πότε ζητήσατε, κύριε Καρυπίδη, στοιχεία από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας? Θυμήστε μου ημερομηνία, θα σας πω εγώ, Αύγουστο του 2017. Ξέρετε τι σημαίνει. Δηλαδή σήμερα ο κύριος Υπουργός και πολύ σωστά εμείς είμαστε πάντοτε θετικοί και χειροκροτούμε τις ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν και είναι ωφελία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά με πολύ καθυστέρηση, ρε παιδιά. Δηλαδή, θεωρώ εγώ τώρα και είμαι ευχαριστημένος ως πολίτης το ότι η Καστοριά θα πάρει το 2023, ενώ είστε περιφερειακή αρχή από το 2014 και κυβέρνηση από το 2015. Είναι επιτυχία αυτή, κύριε Υπουργέ, την κύριε Καρυπίδη. Γιατί υπήρχε αυτό ο σκοπό. Θα απαντήσω. Μην διακόπτετε, παρακαλώ, μόνο ο Μιλόν να ακούγεται. Κύριε Σαββόπουλο, και μην προκαλείτε διακοπή. Δεν προκαλώ. Και ολοκληρώνω. Υπήρχε μια σημαντική καθυστέρηση 2 ετών. Χειροκροτούμε και είμαστε από αυτού που θα πούμε τα μπράβο στη σημερινή περιφερειακή αρχή. Αντί να έχει συνέχεια και να μην συμβαίνει αυτό που ο κ. Παπαδημητρίου, παρευρέθηκα και στην πανηγυρική συνεδρίαση τη σύνδεση του ΒΕΤ της Αντιδονικής. Εδώ ήταν κύριε Κατσιμονίδη, η πανηγυρική αυτή με αυτονατίστικο κόσμο. Και το ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά και αυτό είναι ανησυχητικό. Περιμένουμε να γίνει το αίτημα από τη ΔΕΔΑ για την έγκριση του δανείου και περιμένουμε όσο πιο γρήγορα να προχωρήσετε, γιατί καθυστερήσατε. Και θα κάνω μια αναφορά σε άλλον περιφερειάρχη, τον κύριο Παγκογιάννη. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε ονόματα. Μαζί σας ανέλαβε περιφερειάρχης 1 Σεπτεμβρίου του 2014. Και αυτή τη στιγμή στις 18 πόλεις οι οποίες ξεκινάνε εργασίες, το Καρπενήσι που δεν περνάει από όσα από δίπλα, με πληθυσμό κάτω από 10.000, το Καρπενήσι το 19 θα έχει φυσικό αέριο. Εσείς μπορείτε να μας διαβάσετε ότι η Καστοριά θα έχει το 19. Είστε πολύ αισιόδοξος, είστε πάρα πολύ αισιόδοξος. Ευχαριστώ, δεν θέλω να καταργαστώ τον χρόνο σας. Συγχαρητήρια στην προσπάθεια, έστω και με 2 χρόνια καθυστέρηση.